Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Αν και δεν θα μιλάμε για παρέα, θα μιλάμε για έναν τελικό μέχρι τελικής πτώσεως. Εδώ πρώτη μπάλα λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Βασίλη Κούνα. Παρέα πάντα με τον Γιώργο τον Νεοφύτου. Εδώ Γκάρε το πρώτο σουτ, εύστοχο. Παίρνει το screen. Ωραία, εξαιρετική assist και πάλι του Βασίλη στον Βερεμέγκο. Σημασία έχει μπάλα καταλήγει στο διχτάκι, έτσι. Σίγουρα, είναι η ουσία, είναι μονός αγώνας. Νεοφύτου από τη γωνία! Νομίζω ευνηδιάστηκε και λίγο από μόνος του, εδώ. Εξαιρετική πάσα και πάλι. Άλλο ένα τρίποντο εντελώς ελεύθερο. Ο Γουτς δυσκολεύτηκε εκεί. Τρεντιάκοφ πάει μέχρι μέσα. Φοβερή άμυνα από τον Βερεμέγκο. Γκίψον και αυτός έχει όμως φοβερό σουτ. Γυρνάει μπαλά. Σκίφιτς για τρεις τώρα. Και αυτός μέσα. Όμως τελικά η Ομόνια είναι που τρέχει τώρα το παιχνίδι με τον Κάρετ. Πάει μέχρι μέσα. Κρόφορντ. Γκρίφιν για τρει. Ένα τρίποντο χωρίς λογική όμως. Δηλαδή αυτό δεν αναιρεί όσα λες. Και πάλι στα 4 δευτερόλεπτα. Τρίποντο. Ταερίκ ελεύθερος για τρεις. Και τα δύο καλάθια από τον Γκάρετ. Γκίψον για τρεις. Άμεση απάντηση εδώ όμως ο Ιάκωβος, ένα coast to coast. Θα σκοράρει. Αυτό σίγουρα δεν άρεσε στον Νικόλα. Κίφιτς ελεύθερος. Ο Γουτς έμεινε και τον έβλεπε. Γκίψον. Σταυρωτή τρίπλα και σουτ για τρεις. Ιάκωβος. Μέσα. Ένα τρίποντο από τον Γκρίφιν. Άμεση απάντηση. Στιούαρτ περιμένει. Παντελή πάει μέχρι μέσα. Μεγάλο τρίποντο και σημαντικό γιατί ήρθε και με τη λήξη της περιόδου. Γουτς και πάλι. Ωραία πάσα από τον Γουτς. Φοβερή ασίστ εδώ από τον Γουτς τον Γκάρνετ. Κούνας ελευθερώνεται για τρεις. Άλλο ένα τρίποντο. Γουτς μακριά από το πεδίο δράσης του. Γκάρετ, γρήγορη επίθεση για δίποντο. 70-66 θα το πάρει πάνω του. Φοβερό στοπ. Θα σκοράρει για το 70-68, 23 δευτερόλεπτα. Στα 12 δευτερόλεπτα. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή από τον Γκρίφιν. Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση.